Πρώτα όμως να πούμε την καλησπέρα μας στον Γιώργο τον Αναστασόπουλο, τον δημοσιογράφο της εφημερίδας Πελοπόννησος, που από την πρώτη στιγμή παρακολουθεί και αναδεικνύει το ρεπορτάζ, όλα όσα γνωρίζουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Γιώργο, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, Μαριμπέτα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, στην τελική ευθεία λέμε και διαβάζουμε ότι βρίσκεται η υπόθεση αυτή. Είναι όντως έτσι σύμφωνα με τις πηγές σου? Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Και την άλλη εβδομάδα θα το κουβεντιάζουμε και την παράλληλη θα το κουβεντιάζουμε και τον Απρίλιο θα το κουβεντιάζουμε. Δεν είναι έτσι. Γιατί δεν είναι έτσι? Είναι πολύ απλό. Τώρα βέβαια λέμε διαδικαστικά πράγματα. Διότι περιμένουμε καταρχήν το πόρισμα του κυρίου Μπουζιάννη για την Τζορτζίνα. Ναι. Έτσι. Αυτό θα δοθεί στην τριμελή, στην άτυπη τριμελή επιτροπή υπό τον κύριο Καρακούκη. Θα γίνει συνδυαστικά η ανάλυση και των τριών πια ιατροδικαστικών εκθέσεων για να φτάσει μετά στο σημείο η άτυπη τριμελής επιτροπή να συντάξει το δικό της πόρισμα που θα το δώσει στο ανθρωποκτηνιόν. Ναι. Προσέξτε, για να μελετηθεί συνδυαστικά η τρίτη, η τελευταία ιατροδικαστική έκθεση μαζί με τις άλλες δύο, μπορεί να απαιτηθεί χρόνος. Και χρόνος ενός μήνα. Μάλιστα. Προσπαθούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Δεν ξέρω. Ναι. Εκείνο δε το οποίο απορρέει από τις πηγές που έχουμε στους κύκλους και τους ιατροδικαστικούς και στην αστυνομία είναι ότι σπέβδουν βραβαίως και ότι ο χρόνος ο δικός μας, ο τηλεοπτικός, ο ιντερνετικός κτλ. Είναι αντιστρόφως ανάλογος του δικού τους χρόνου. Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι. Σου μιλάω και στον Νικό, συγγνώμη κιόλας, δεν ξέρω καλά, αν θέλεις. Γιώργο μου, επειδή ξέρεις, έχεις παρακολουθήσει αυτή την υπόθεση από πολύ κοντά, παρότι την προηγούμενη φορά μας είχες διαψεύσει ότι έχει πάει κλιμάκιο των ανθρωποκτονιών, το διαβάζω όλο και πιο έντονα και μάλιστα είναι κομβικό σημείο. Όταν μιλάμε για ενεστώτα χρόνο, μιλάμε για ενεστώτα χρόνο. Okay. Είχα διαψεύσει λοιπόν ότι ήταν την περασμένη εβδομάδα το ανθρωποκτονιών στην Πάτρα και την προηγούμενη εβδομάδα. Και αυτό ίσχυε. Τώρα έχουν αρχίσει να γίνονται τηλεφωνήματα σε άτομα από το ανθρωποκτονιών, σε άτομα τα οποία πρόκειται να καταθέσουν, γιατροί δηλαδή, νοσοκόμες, από τον περιβάλλοντα οικογενειακό χώρο κτλ. Είναι και άνθρωποι που έχουν βγει στις τηλεοπτικές εκπομπές. Και κατά ανεπιβεβαίωτη μέχρι τώρα πληροφορία, να ολοκληρώσω αυτό και θα απαντήσω. Κατά ανεπιβεβαίωτη πληροφορία, όντως είναι το ανθρωποκτονιό πλέον στην Πάτρα. Αλλά θα πάρει καταθέσεις οι οποίες θα ενσωματωθούν σε μια προκαταρτική εξέταση. Μην τρελαινόμαστε. Ναι, αλλά είναι σημαντικό. Καλά λέει ο Γιώργος. Να μην τρελαινόμαστε. Από την άλλη, όμως, κάθε τι το οποίο είναι σε θέση να ρίξει φως, έστω μικρό, μεγάλο, έχει σημαντικό, έχει σημασία και παίζει το ρόλο του. Κάτι έλεγες εσύ, αν οι άνθρωποι οι οποίοι θα καταθέσουν είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βγει σε τηλεοπτικές εκπομπές. Γιατί ακούσαμε και κάτι για παρενοχλήσεις μαρτύρων ενδεχομένως. Ναι, κάποιοι και απειλές. Από αυτούς, ναι. Ναι, το γράψατε κι εσείς, το δημοσιεύσατε εσείς βασικά. Αυτούς, ναι. Γι' αυτό έχω το χρησιμοποιώ. Όσοι έχουν λειτουργήσει στην λογική Κουτσομπολίου δεν θα καταθέσουν. Όσοι όμως έχουν να εισφέρουν ουσιαστικά στοιχεία, κρίσιμα στοιχεία, ιδιαίτερα άτομα τα οποία εκκινούνται στους χώρους των νοσοκομείων, ασφαλώς και αυτοί θα καταθέσουν. Δηλαδή, είναι κρίσιμο. Προσέξτε αυτό και θα το βρούμε στην πορεία. Είναι κρίσιμο το τι θα καταθέσει και ξεχνάμε, ανοίγω παρένθεση, ξεχνάμε τι έχουν πει στα κανάλια ή στα ραδιόφωνα όποιοι μέχρι τώρα έχουν μιλήσει θέλοντας να εισφέρουν στην υπόθεση. Δεν θα μετρήσουν αυτά. Θα μετρήσει εκείνο το οποίο θα καταθέσουν και κάτω από την κατάθεση θα βάλουν την υπογραφή τους. Να ρωτήσω όμως κάτι. Όχι, δηλαδή, τώρα έχουν βγει. Ωραία. Έχει σημασία αυτό το οποίο μας λες και διαχωρίζεις, αυτά τα οποία έχουμε ακούσει, οι άνθρωποι που έχουν μιλήσει και ποιοι τελικά έχουν βαρύτητα σε αυτά τα οποία θα πούν για να προσμετρηθεί. Ωστόσο, εξήγησε μας λίγο για την περίπτωση της μάρτυρα, η οποία από ό,τι φαίνεται δέχεται απανωτά τηλεφωνήματα και απειλές.
Ναι. Ουσιαστικά αυτό που έχουμε διαβάσει είναι ότι με κάποιο τρόπο η οικογένεια έχει σαν να έχει, ας πούμε, έχει καταλάβει ποιοι είναι αυτοί που μιλούν. Δεν ξέρω αν είναι σωστό έτσι όπως το λέω. Θέλω να μας το επιβεβαίωσεις εσύ, Γιώργο. Ναι, αν καταθέσει... Και συγγνώμη, και θέλω να μου πεις και για τις καταθέσεις των γονιών, γιατί είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Πότε έρχονται. Οι γονείς, η λογική το λέει, θα καταθέσουν τελευταίοι και δεν θα καταθέσουν στην Πάτρα. Η δική μου πληροφόρηση είναι ότι θα κληθούν στην Αθήνα και θα καταθέσουν. Mm-hmm. Όταν πλέον θα έχουμε φτάσει στο διατάφτα των καταθέσεων. Θα έχουν δοθεί όλες οι άλλες καταθέσεις πριν. Όλα. Από γιατρούς, από νοσοκόμες, από συγγενείς, όσοι θα κληθούν, όσοι το ανθρωποκτονιών κρίνει ότι έχουν να πούνε εκείνα τα οποία θα τους είναι χρήσιμα για να καταλήξουν στο δικό τους συμπέρασμα πια και να ολοκληρώσουν τον φάκελο για να τον στείλουν στην εισαγγελία της Πάτρας και πλέον από εκεί και πέρα η εισαγγελέας θα πάρει τον φάκελο, θα τον μελετήσει και είτε θα ασκήσει δίωξη είτε θα τον πάει στο αρχείο. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα οποία διαβάζω σήμερα γράφονται ότι μετά από μια, δύο, τρεις μέρες θα έχουμε συλλήψεις είναι αστειότητες, είναι γελιότητες. Θέλει πολύ περισσότερο χρόνο, γι' αυτό μας ξεκίνησες έτσι από τα βαθιά ότι όχι, δεν είναι τελική εβδομάδα. Τώρα το αντιλαμβάνομαι αυτό. Θέλω όμως να ρωτήσω, Γιώργο, από την εμπειρία σου και τη ματιά σου και τα όσα μέχρι τώρα γνωρίζεις από το ρεπορτάζ. Αυτή η πίεση, αυτή η ενόχληση με τα απαντά τηλεφωνήματα σε ένα πρόσωπο κλειδί πιθανώς που γνωρίζει, είναι κάτι ανησυχητικό, κάτι που λέει πολλά ή και κάτι που μπορεί τελικά να παρεμποδίσει την ομαλή έκβαση μιας κατάθεσης ενδεχομένως? Επειδή ακριβώς είναι ανησυχητικό, γι' αυτό και σπέβδει και διαψεύδει σήμερα η μητέρα ότι έχει σηκώσει τηλέφωνο και ότι έχει απειλήσει, έχει κάνει, έχει ράνει. Mm-hmm. Το διαψεύδει. Το καταθέτουμε και αυτό φυσικά, διότι αυτό οφείλουμε να κάνουμε στο πλαίσιο της αμφίπλευσης παρουσίασης των διαφόρων αναθέσεων. Mm-hmm. Το διαψεύδει. Βεβαίως μένει να αποδειχθεί αν όντως το έκανε ή όχι. Αν το έκανε, ασφαλώς κάτι σημαίνει, αλλά έτσι. Πολλά. Κάτι φοβάται. Τι να πούμε. Υπάρχουν πάντως πολλές. Υπάρχουν, Γιώργο μου, και θα συμφωνήσεις και εσύ σε αυτό. Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες και συγκεκριμένες μαρτυρίες που έχουν να κάνουν κιόλας με ανθρώπους που ήταν και κοντά στην 9χρονη Τζορτζίνα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, τέτοιες μαρτυρίες δεν μπορούν να περάσουν και απαρατήρητες, φαντάζομαι, για την αστυνομία, έτσι. Βέβαια. Σαν και αυτή που διαβάσαμε κιόλας και στην εφημερίδα BAM, που είδε το φως της δημοσιότητας. Και θα ήθελα, αν θέλετε κι εσείς, να περάσουμε στο σημείο να το δούμε, να δούμε τι έχει πει η κοπέλα για το σχολιάσουμε όλοι μαζί, βέβαια. Η μητέρα, αν και απουσίαζε όλες τις νύχτες και τηρούσε μία απόλυτα τυπική και ψυχρή στάση όσο η μονάκριβη κορούλα της νοσηλευόταν διασωληνωμένη, έδειξε μία ανεξήγητη αγωνία και τρόμο όταν ήταν να γίνει η αποσωλήνωσή της, παρότι δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος για τη ζωή του κοριτσιού. Έδειχνε έντρομη, είχε γουρλώσει τα μάτια και κοιτούσε πότε τους γιατρούς και πότε τους νοσηλευτές. Δεν ήταν η συμπεριφορά που είχε τις άλλες φορές. Φαινόταν τρομαγμένη, ήταν ανήσυχη. Τώρα καταλαβαίνουμε το γιατί. Αγωνιούσε μήπως το παιδί μπορούσε να ξυπνήσει και να μιλήσει. Όταν η Τζορτζίνα αποσωληνώθηκε και διαπιστώθηκε ότι το παιδί δεν μπορούσε να επικοινωνήσει, η μητέρα της επέστρεψε στην προηγούμενη ψύχρεμη κατάσταση. Συνέχισε να κάνει τις τυπικές επισκέψεις πρωί-απόγευμα, τυπικά μισή ώρα διεκπεραιωτικά πράγματα. Συνέχισε την ανέμελη ζωή της. Έκανε τα μπάνια της. Το πρωί έλεγε: «Δεν θα έρθω το απόγευμα, έχω κάποια δουλειά». Και μετά ανέβαζε φωτογραφία στα social media που ήταν με το Μάνο στη θάλασσα και έκαναν μπάνιο. Ή έβγαιναν το βράδυ για ποτό στο μαγαζί που τραγουδούσε αυτός. Γιατί αυτή η μαρτυρία, αν όντως υφίστανται αυτά τα οποία καταγράφει και καταθέτει η μάρτυρας, οι εργαζόμενοι, είναι πάρα πολύ σοβαρά και ξεκλειδώνουν ένα τελείως διαφορετικό και προβληματιζόμαστε κιόλας. Γιατί παρότι δεν ο κόσμος, πολλές φορές, Γιώργο, θα συμφωνήσεις, δεν έχει σκοπό να κατηγορήσει κανέναν, ούτε να γίνει λαϊκό δικαστήριο. Αλλά όταν υπάρχουν τέτοιες μαρτυρίες, πολλές φορές προβληματιζόμαστε όλοι. Όχι μόνο δηλαδή οι δημοσιογράφοι. Να δεις τι συμβαίνει. Ναι, λες τι ακριβώς γνωρίζει, γνωρίζει το ανθρωποκτονιόν, γνωρίζει το ανθρωποκτονιόν, γιατί προκαλούσε φόβο η Τζορτζίνα. Το γνωρίζει. Τι έχει δει, τι ξέρει το παιδί. Ακριβώς. Γνωρίζει. Για παράδειγμα, εκείνο το πρωινό, στις 7.30 το πρωί, τι είδε στην Κούνια. Μάλιστα. Σημαντικό. Τι, είναι πράγματα που δεν μπορούμε να πούμε κιόλας να σχολιάσουμε, ναι, γιατί δεν είναι ασχολίαστα.
Ακριβώς. Αλλά... Και γνωρίζει κι άλλα το παιδί. Λένε θα μιλήσει το παιδί από τον τάφο. Μα έχει ήδη μιλήσει. Συνήθως τα πτώματα ομιλούν, ακόμα και να περάσει μεγάλο διάστημα, τα πτώματα ομιλούν. Έχει ήδη μιλήσει το παιδί. Βέβαια. Αυτό είναι καταγεγραμμένο, το διερευνούν με τέτοιο δυστυχώς τρόπο. Όμως, που... Γιώργο, δυστυχώς όμως τα παιδιά αυτά δεν γυρίζουν πίσω. Το σημαντικότερο. Αυτό είναι. Βέβαια. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Θα είναι μια δικαίωση σε αυτά τα παιδιά, θα είναι μια δικαίωση για αυτά τα παιδιά. Όμως το χειρότερο από όλα είναι ότι δυστυχώς, και στο λέω και ανατριχιάζω, αυτά τα παιδάκια δεν θα γυρίσουν πίσω. Αυτό. Κύριε Αναστασόπουλο, να σας ρωτήσω κάτι. Στον οριμαγδό της πληροφόρησης που δέχεται ο κόσμος, που πολλές φορές κρίνει, ειδικά μέσα από τα social media, εσείς που έχετε ασχοληθεί εκτενώς με το θέμα, θεωρείτε ότι έχουν ακουστεί και πολλά πράγματα που δεν ευσταθούν, ότι υπάρχει και μεγάλο μέρος παραπληροφόρησης για ένα τόσο σοβαρό θέμα? Μα το έχει πει ο άνθρωπος. Ναι, βέβαια. Ας συζητηθεί. Βέβαια. Αλλά έχει ήδη γίνει το φιλτράρισμα. Ξέρουν οι αξιωματικοί ποιους θα καλέσουν και ποιοι είναι οι φλίαροι ή ποιοι είναι οι κουτσομπόλητες ή ποιοι είναι. Να είστε απόλυτα βέβαια. Ή κάποιοι βέβαια, που καταθέτουν για το Θεαθήνε, γιατί νομίζω ότι συμβαίνει. Ακριβώς. Και όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε εμείς σε σχέση με άλλους οι οποίοι λέμε έχουν καταθέσει, έχουν εισφέρει μαρτυρίες κτλ. Το ξαναλέμε. Είναι λόγια του αέρα. Όσο αυτά δεν αποτυπωθούν στο χαρτί και δεν μπουν υπογραφές από κάτω, είναι λόγια βεβαίως. Τα οποία όμως επηρεάζουν την κοινή γνώμη αυτά. Επηρεάζουν την κοινή. Ακριβώς. Εντάξει, τώρα ό,τι και να λέμε δεν έχει σημασία νομίζω. Από την άλλη πλευρά, είναι δυνατόν αυτή η υπόθεση να μην απασχολεί το σύνολο της κοινή γνώμης. Δεν είναι δυνατόν, γίνεται αντιληπτό. Άρα λοιπόν μένουμε στο ότι τούτη την εβδομάδα... εκείνο το οποίο θέλω να πω πριν πάμε σε αυτή την εβδομάδα, στο τι θα γίνει, εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι το εξής, ότι αν υπήρχαν 3-4 δρόμοι διερεύνησης, πλέον είναι μονόδρομος η ιστορία. Ο μονόδρομος που οδηγεί κάπου, έτσι, όχι σε αδιέξοδο. Προφανώς. Είναι μονόδρομος η ιστορία. Νομίζω, έστω και συμβιλικά που μιλάω, ότι γίνομαι κατανοητός. Συμβιλικά και όμως τόσο ξεκάθαρα. Όχι μόνο αυτό, αλλά όταν θα έρθει και η ώρα της σύνταξης του πορίσματος από την άτυπη τριμελή επιτροπή των ιατροδικαστών υπό τον κύριο Καρακούκη, θα γίνει η σύνταξη με νομική συνδρομή. Διότι αυτό το οποίο εγώ έχω πληροφορηθεί είναι ότι δεν θέλουν να υπάρχει ούτε χαραμάδα ανοιχτή για να μπορεί να υπάρχει η οποιαδήποτε αντίκρουση. Μάλιστα. Και μπορεί να είναι μια υπόθεση η οποία δεν θα πάει στο αρχείο, όπως είπατε στην αρχή. Δεν μπορώ να προεξοφλήσω. Γι' αυτό λέω μπορεί. Θα σας πω γιατί. Διότι από τις επαφές με εισαγγελικούς κύκλους μου τονίζεται ως οτιδήποτε άλλο ότι αν δεν είναι ατράνταχτες οι όποιες αποδείξεις προς την οποιαδήποτε κατεύθυνση, και όταν λέμε προς την οποιαδήποτε κατεύθυνση, για αμέλειες, για λάθη ιατρικά ενδεχομένως, ιατροδικαστικά ή για έγκλημα ή οτιδήποτε άλλο, αν δεν είναι ατράνταχτες οι αποδείξεις, εκεί σίγουρα. Απλές ενδείξεις και εκτιμήσεις ποτέ δεν οδήγησαν πουθενά επισήμως. Πολύ δε περισσότερο σε μια τέτοια υπόθεση που μιλάμε για 3 νεκρά παιδάκια της ίδιας οικογένειας, όπου ένας ολόκληρος περίγυρος βιώνει το δικό του δράμα, έτσι. Βέβαια. Τι συζητάμε τώρα. Μάλιστα. Και το λέω και αυτό πολύ προσεκτικά. Βέβαια. Το λέω πολύ προσεκτικά. Αν μου δίνει την ευκαιρία, ήθελα να κάνω και μια διευκρίνηση, επειδή είχα σήμερα με αυτούς τους κύκλους, τους αγγελικούς, μια επαφή. Δημιουργήθηκε ένα θέμα την προηγούμενη εβδομάδα και εσφαλμένα προέκυψε η αντίληψη ότι υπάρχει διάσταση απόψεων ή ότι υπάρχει κόντρα ανάμεσα στο ανθρωποκτονιών και στην εισαγγελία της Πάτρας. Δεν υπάρχει καμία κόντρα, παρανόηση έγινε. Η αναφορά που είχε γίνει από την εισαγγελία της Πάτρας πριν από ένα μήνα δεν αφορούσε το ανθρωποκτονιών, αφορούσε εδώ ντόπιους αξιωματικούς,
με το άνθρωπο που τον νιώνει, η συνεργασία είναι άριστη και απόδειξη άλλωστε τούτου είναι το γεγονός που απορρέει από την κοινή λογική, έτσι. Δεν θα ανετίθετο στο ανθρωποκτονιών η προκαταρκτική εξέταση αν δεν υπήρχε εμπιστοσύνη από την εισαγγελία της πάντρας στο ανθρωποκτονιών. Λογικό δεν είναι αυτό. Δεν υπάρχει λοιπόν ζήτημα και ας μην αναπαραχθεί πάλι αυτό, γιατί συνέβη αυτό μέσα στο Σαββατοκύριακο και δεν δημιουργεί. Μάλιστα. Καλές εντυπώσεις, όπως και να το κάνουμε. Όχι, όχι. Πλήρης συμφωνία γνώμων και σίγουρα απόλυτη συνεργασία είναι αυτό το οποίο κρατάμε. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιώργο Αναστασόπουλο και την εφημερίδα Πελοπόννησο. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα, αλλά θα τα ξαναπούμε.